σου μπαίνω μπροστά εδώ. Τιμή, καλά πας. Προσώ εκεί. Καταπαυσήν σου, Κύριε, όπου πάει ο Θεός ημών ο καταβάσης άδειν και τα σωδήνα λύσας των πεπεδημένων αυτός και την ψυχή του δούλου σου σώτε ανάπαυσο και νύχτε αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μπει. Ημών η Αγνή και Άτρακτος Παθαίνων η Θεόνα Φράστος Κύσασα πρέπει υπέρ του σωθήνε την ψυχή του δούλου σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως της ψυχής και κειμένου του Λουτου Θεού Ηλία και πάντων των πυροσβεστών των πεσόντων εν τη εκτελέση του καθήκοντός των και υπέρ της κορτινάς των παν πλημέλημα εκουσιώνται και ακούσιον όπως Κύριος ο Θεός τάξτας ψυχάς αυτών εν θα ειδί και αναπαύονται τα ελέη του Θεού την Βασιλείαν των ουρανών και άφεσιν τώρα αυτών αμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών επισώμεθα του Κυρίου δεηθώμεν. Το πατή σας το μεγδιάβολον καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρησάμενος αυτός Κύριε ανάπαυσον και τας ψυχάς των κοινωμένων δούλων σου ηλία ως και πάντων των πεσόντων εν τη εκτελέση του καθήκοντος αυτών πυροσβεστών και τάξον αυτάς εν τόπο φωτεινό εν τόπο χλερό. Εν τόπο αναψύξεως ένθενα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός. Αν αμάρτημα το παραυτόν παρθέν εν λόγω, ή έργο ή διανία ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκ έστειν άνθρωπος ο ζήσετε επί της γης και ουχ αμαρτήσει. Σίγαρ μόνος Κύριε εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη. Και κοιμημένου δούλου σου ηλία, ως και πάντων των πυροσβεστών, των πεσόντων, κατά καιρούς εν τη εκτελέση του καθήκοντος αυτών, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι, ο και νεκρών και ζώντων την εξουσίαν έχουν ως αθάνατος βασιλεύσου. Και αναστάσαι και ο νεκρών Χριστός σου αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμών Μαγείας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Προπατώρων Αβραάμ, Ισάκ και Ιακώβ του Πατριαρχών, του Αγίου και Δικαίου Τετραημέρου Φίλου αυτού Λαζάρου, και την ψυχήν του και κοιμημένου δούλου αυτού και αδελφού ημών Ηλία, ως και τας ψυχάς πάντων των πεσόντων, κατά καιρούς εν τη εκτελέση του καθήκοντος αυτών πυροσβεστών, εν σκηνές δικαίων τάξεων, εν κόλπης Αβραάμ αναπαύσεων, με τα δικαίων και αγίων συναριθμίσε, ημάς δε λέεισε και σώσε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Αιωνία. Χριστέ ο Θεός,
ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Στεφάνη θα καταθέσει για την Περιφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, κυρία Αδαμαντία Τζανετέα. Αρχιπύραρχος κύριος Αθανάσιος Ρούμπος. Στεφάνη θα καταθέσει ο αντισυνταγματάρχης κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος ως εκπρόσωπο του ΚΕΡ. Ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σπάρτης, πύραρχος κύριος Κωνσταντίνος Γιώβας. Στεφάνη θα καταθέσει ο αντιδήμαρχος Σπάρτης κύριος Ιωάννης Καρμύρης. Υπαστινόμος Α, κύριος Καραμπάτος Αναστάσιος, ως εκπρόσωπος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λακωνίας. Στεφάνη θα καταθέσει ο κύριος Γκάτσος Χρήστος, ως εκπρόσωπος της οικογένειας του αείσνηστου αντιπυράρχου κ. Ιλία Γκάτσου. Ο αρχιπυροσβέστης κύριος Κούλας Ευάγγελος ως εκπρόσωπος της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Λακωνίας. Εθνικός ύμνος. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με πια μετράει τη γη. Αρχαρχό καλά βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντιρωμένη χέρο-χέρο ελευθεριά και σαν πρώτα αντιρωμένη χέρο-χέρο ελευθεριά και σαν πρώτα αντιρωμένη χέρο-χέρο ελευθεριά. Δεν είναι μόνο το τερσάγιο για τον κύριο Ηλία Γκάτσο, τον φίλο, τον άνθρωπο, τον πυροσβέστη. Είχα την τιμή και την τύχη να τον γνωρίζω, είχαμε συνεργαστεί αρκετές φορές. Σήμερα είναι η μέρα μνήμης όλων των πεσόντων των πυροσβεστών. Μια ημέρα για την οποία πρέπει όλοι να κάτσουμε να σκεφτούμε, να σταθούμε δίπλα σε αυτούς τους πυροσβέστες οι οποίοι πασχίζουν και παλεύουν μέρα νύχτα δίνοντας τον καλύτερο εαυτό τους για να σταματήσουν οι καταστροφικές πυρκαγιές, οι καταστροφές από κάθε είδους καταστροφή, είτε από φυσικά αίτια, πλημμύρες, σεισμούς κτλ, είτε από πυρκαγιές οι οποίες εκδηλώνονται την καλοκαιρινή περίοδο, αλλά αυτό που θέλω να πω συνεχίζονται και ακόμα και τώρα λόγω της μεγάλης ξηρασίας η οποία συνεχίζεται ακόμα στην περιοχή μας. Θέλω να πω θερμά συλληπιτήρια σε όλες τις οικογένειες των συναδέλφων μου που έχουν χαθεί μέχρι τώρα,
εύχομαι να είναι οι τελευταίοι, να μην ξανασυμβούν και να μην βρισκόμαστε σε τέτοιες καταστάσεις και σε τέτοια γεγονότα. Είναι θλιβερό όταν βλέπεις νέους ανθρώπους, όταν βλέπεις συναδέλφους να χάνονται, να φεύγουν έτσι άδικα μετά από μια καταστροφική πυρκαγιά ή οποιοδήποτε άλλο συμβάν. Θερμά συλληπιτήρια και πάλι σε όλους όσους, στις οικογένειες όλων όσους έχουν χάσει ανθρώπους. Να ευχηθώ σε όλους τους συναδέλφους μου να είναι γεροί, δυνατοί και να συνεχίζουν με το ίδιο πάθος και μόχθο, αλλά με πρώτο μέλημα και χωρίς να διαπραγματεύονται με κανέναν και για κανέναν λόγο την ασφάλειά τους, ατομική ή οικογενειακή ή ακόμα ανθρώπων οι οποίοι εμπλέκονται σε συμβάντα. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Η 12η Νοεμβρίου έχει οριστεί ως ημέρα πεσόντων πυροσβεστών. Τιμάμαι τους ουρανικούς συναδέλφους που έπεσαν στο βωμό του καθήκοντος κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Εδώ σήμερα στον Ταΐγετο, στο μνημείο που έχει αναγερθεί προς τιμήν του διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σπάρτης, του αντιπυράρχου του Ηλία του Γκάτσου, ήρθαμε να τιμήσουμε τους πεσόντες πυροσβέστες. Αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους, το υπέρτατο αγαθό όλων για τη ζωή των άλλων, για το κοινό καλό. Ας είναι η αιωνία τους η μνήμη. Συμμετείχαμε σήμερα στην επιμνημόσυνη δέηση που έγινε εις μνήμη των πεσόντων πυροσβεστών την ώρα του καθήκοντος. Και είναι χρέος όλων μας και της πολιτείας να θυμάται, να αποδίδει την δέουσα τιμή σε αυτούς που πραγματικά θυσίασαν τη ζωή τους για το κοινό καλό. Αναφέρομαι στον αείμνηστο Ηλία Γκάτσιο, στον αείμνηστο Κωνσταντίνο Καστρί και στον αείμνηστο Κωνσταντίνο Δούνια, τρεις αξιωματικοί της πυροσβεστικής που έδωσαν τη μάχη με τις φλόγες, έδωσαν τη μάχη να προστατεύσουν τον τόπο τους και έχασαν τη ζωή τους.